Και βλέπετε τα 8 άλογα που θα διαγωνιστούν εδώ στα 1400 μέτρα. Νούμερο 1 Ιουλής, Αναβάτης ο Καρακατσάνης με 58,5 κιλά, προπονητής ο Χαϊλός Βλάσης. Νούμερο 2 Γύφτος, επίσης με 58,5 κιλά, Αναβάτης ο Σωτηρόπουλος, προπονητής ο Γιώργος Καμούτσης. Ενώ βλέπετε τον φαβορή Κερασφόρο, το νούμερο 5 με την μαθητευόμενη Ντίνα. Το νούμερο 3 Διεγράφει, νούμερο 4 Γόης, Αναβάτης ο Οικονομίδης, προπονητής ο Λευτέρης Σολομονίδης. Νούμερο 5 Κερασφόρος, Αναβάτης Αιντίνα, προπονητής ο Βασίλης Κεράτσας. 161 δραχμές στον Καϊνιάν αποδίδει ο Κερασφόρος αυτή τη στιγμή και είναι το μεγάλο φαβορή. Νούμερο 6 Μις Λουλού, Αναβάτης ο Τριανταφύλου, προπονητής ο Γιάννης Νταούτ. Νούμερο 7 Φοφίκος με 54,5 κιλά, Αναβάτης ο Δρόσος, προπονητής ο Στράτος Θεολόγου. Νούμερο 8 Χαΐνης με 56 κιλά, Αναβάτης ο Χατζηγεωργίου, προπονητής ο Γιάννης Οτόπουλος. Και νούμερο 9 Ίκαρος με 55 κιλά θα υπευθεί από τον Αναβάτη Ξινό, προπονητής ο Ηλίας Πολυκανδρίτης. Είναι θέση και ο Φοφίκος στο νούμερο 7 άλογα. 3 δραχμές. Το 2 47 το νούμερο 1 σε απόσταση τα υπόλοιπα άλογα. 5-4-2-1 στο τετραπλό με απόδοση 3.700. Το 5-2-4-1 4.500. Το 5-4-1-2 4.680. Το 5-2-1-4 5.800. Το 5-4-2-8 6.500. Και τώρα βλέπετε και το τελευταίο άλογο. Όλα έτοιμα. Πήρε θέση και ο φαβορί Κερασφόρος. Έκλεισε με 166 δραχμές στον Κανιάν. 1400 μέτρα η απόσταση και οι 8 τετραετής είναι έτοιμοι για την εκκίνηση. Το ίδιο και ο αφέτης. Περιμένει απλά να ηρεμήσουν τα άλογα. Κάνει συνεχώς ανορθώσεις το 6 ο Φοφίκος. Σηκώνει τη σημαία ο αφέτης και δίνει λοιπόν την εκκίνηση. Όπου από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία απ' έξω προσπαθεί ο Κερασφόρος. Από το κάγκελο προωθείται ο Ίκαρος. Κερασφόρος, Ίκαρος, στη συνέχεια πιέζει ο Φοφίκος απ' έξω. Ενώ έρχεται και η Ιουλής, η οποία τελικά φαίνεται ότι θα περάσει στην δεύτερη θέση μπροστά από τον Φοφίκο και έτσι είναι, τα καταφέρνει. Κερασφόρος, η Ιουλής, στη συνέχεια θα μείνει ο Φοφίκος στην τρίτη θέση και ο Ίκαρος ανακόπτοντας τελικά θα ακολουθήσει στην τέταρτη θέση. Όλα αυτά περίπου στο ύψος των 900 μέτρων. Ο Γύφτος ακολουθεί στην πέμπτη θέση, ακόμα πιο πίσω ο Γόης έκτος. Στις δύο τελευταίες θέσεις Μις Λουλού και Χαΐνης. Κερασφόρος λοιπόν οδηγεί την υποδρομία, η Ιουλής στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια Φοφίκος, Ίκαρος και πιο πίσω ακόμη ο Γύφτος. Περίπου 600 μέτρα πριν από τον τερματισμό και ο πρωτοπόρος Κερασφόρος θέλει να ξεφύγει. Η Ιουλής σταθερά στην δεύτερη θέση, από κοντά ο Φοφίκος. Στη συνέχεια Ίκαρος, Γύφτος και ο Γόης που πιέζεται από τον Αναβάτη του στην προσπάθειά του να καλύψει έδαφος. Ο πρωτοπόρος Κερασφόρος οδηγεί την κούρσα. Η Ιουλής σταθερά στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια Φοφίκος, Ίκαρος και ο Γόης που καλύπτει αρκετό έδαφος από την εξωτερική. Ενώ πάμε για την τελική ευθεία και πλησιάζει η Ιουλίδα τον πρωτοπόρο Κερασφόρο. Κερασφόρος, Ιουλής, ενώ ο Γόης προσπαθεί απ' έξω από το κάγκελο. Φοφίκος επίσης προσπαθεί και αυτός να παλέψει. Όλοι μαζί, Κερασφόρος, Ιουλής από μέσα, ο Φοφίκος από μέσα. Ενώ πολύ δυνατό φίνις προσπαθεί απ' έξω ο Γόης, αλλά και η Μις Λουλού στα τελευταία μέτρα. Πολύ δυνατά ο Γόης απ' έξω. Κερασφόρος, Γόης και Ιουλής, ενώ θα μείνει η Μις Λουλού στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω στην πέμπτη θέση θα τερματίσει ο Φοφίκος. Να λοιπόν μια θεαματική άφηξη. Κερασφόρος, ο Γόης από την απότερη εξωτερική την απείλησε, ενώ πάλευε μέχρι τα τελευταία μέτρα Ιουλής. Μια φορά ξεγελά εκεί που βρίσκεται. Για να δούμε και πάλι. Εδώ βλέπετε ότι η Ιουλής κάνει την επίθεσή της στον Κερασφόρο, ο οποίος κρατάει ένα σταθερό βήμα, ενώ έρχεται και ο Γόης από την απότερη εξωτερική. Ο Φοφίκος θα υποχωρήσει τα τελευταία μέτρα, όπου θα έρθει δυνατά και η Μις Λουλού. Εδώ και πάλι Κερασφόρος με την νεαρή Ντίνα από την απότερη εξωτερική. Είδατε τον Γόη, η Ιουλής και τελικά το νούμερο 6 Μις Λουλού μπροστά από το νούμερο 7 τον Φοφίκο. Και σε επανάληψη η κούρσα. Από τα πρώτα μέτρα θα τεθεί επικεφαλής ο Κερασφόρος. Θα ακολουθήσει στην δεύτερη θέση πιεζόμενη Ιουλίδα από την εξωτερική. Ο Ίκαρος από μέσα βλέπετε που ανακόπτει εκεί. Δεν μπορεί να ακολουθήσει στην δεύτερη θέση. Βγαίνει προς τα έξω. Ανακόπτει για ελαφρά και ο Γύφτος. Ενώ προωθείται ο Φοφίκος και περνάει τρίτος. Κερασφόρος, Ιουλής, Φοφίκος, Ίκαρος, Γύφτος. Από νωρίς οι πέντε πρώτοι. Ο Γόης ακολούθησε έκτος. Στη συνέχεια εμείς Λουλού και ο Χαΐνης. Εδώ πάντα από βίντεο παρακολουθούμε την τέταρτη υποδρομία. Θυμίζω 5, 4, 1 και 6 τα 4 πρώτα άλογα. Το νούμερο 5 που οδηγεί την κούρσα ο Κερασφόρος έκλεισε με 168 δραχμές στον Κανιάν, 155 στο πλασέ και το νούμερο 4 ο Γόης. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Το 1, 4, 5 πάντως το 3
Δεύτερο συνδυασμός με απόδοση 998 δραχμές. Αναλαμβάνω 998 δραχμές το τρίο. Θα δείτε και πάλι πως διαμορφώθηκε. Ο Γόης απ' έξω έχει περάσει τέταρτος. Ακολουθεί και με Φίνης και εμείς Ρουλού. Οι τρεις πρώτοι γνωστοί. Παλεύει η Ιουλίδα. Έρχεται ο Κερασπόρος, κρατάει ένα σταθερό βήμα μέχρι τέλους. Ο Φοφίκος θα υποχωρήσει τα τελευταία μέτρα, όπου θα έρθουν δυνατά ο Γόης, ο οποίος θα διεκδικήσει ακόμη και την νίκη. Βλέπετε πόσο έξω τερματίζει, στην απότερη εξωτερική. Πάλι λίγο να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπετε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Κερασπόρος και ο Γόης πολύ δυνατά απ' έξω. Η Ιουλής από μέσα θα μείνει τρίτη. Και τελικά η Μις Λουλού τέταρτη, μπροστά από τον Φοφίκο. Ο Γύφτος μόλις στην έκτη θέση. Και ακόμα πιο πίσω τα δύο τελευταία άλογα, ο Χαΐνης και ο Ίκαρος. Εδώ και πάλι από βίντεο, από μια άλλη οπτική γωνία η άφηξη. Φυσικά δεν εμφανίζεται ο Γόης, ο οποίος τερμάτισε στην απότερη εξωτερική. Βλέπετε. Και είναι λογικό να περιμένουμε.